Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα έχουμε ένα νέο και διαφορετικό βίντεο. Θα δούμε αν θα γίνει και σειρά έτσι από συγκεκριμένα τέτοιου είδους βίντεο. Σήμερα θα έχουμε μια σύγκριση των δύο Hulkbuster, μιας και έχω και τον παλιό και τον καινούριο. Να πούμε ότι εγώ πιο πολύ είμαι στον παλιό, μου αρέσει πολύ πιο πολύ ο παλιός και θέλω να σας το δείξω και εσάς αυτό, γιατί είχαμε και κάποιες διαφωνίες με άτομα από την ομάδα των συλλεκτών στο Facebook που είχα φτιάξει για το ποιο είναι πιο ωραίο. Δεν λέω καλό το καινούργιο, αλλά σε σχέση με το παλιό, εντάξει, το παλιό έχει ανέβει κιόλας και ήταν και στο πρώτο ποπάκι στο Marvel Collector Corps, στο αμερικάνικο συνδρομητικό κουτί της Funko που βγάζει από την Marvel. Να πούμε ότι τώρα αυτά και τα δύο, το παλιό, επειδή είναι και exclusive, ίσως έπεσε λίγο παραπάνω δουλειά πάνω του. Εντάξει, τώρα σαν πρώτη όψη στα κουτιά έχει το χαζό κουτί που είναι μισό και πρέπει να είναι μόνο δύο ποπάκια να έχουν βγει με αυτό το μισό κουτί. Αυτό το Hulkbuster το πρώτο και ο Hagrid από το Harry Potter. Να πούμε ότι εντάξει, έχουν και αρκετά χρόνια διαφορά το ένα μετάλλο. Αυτό είναι και από τη σειρά Avengers Age of Ultron, ενώ αυτό είναι από τα Avengers Infinity War. Νομίζω αυτά πιο πολύ τώρα τα κουτιά, δεν θα μείνουμε τόσο πολύ στα κουτιά. Πιο πολύ από πώς είναι μέσα και η δουλειά τους θέλω να δούμε. Αλλά εντάξει, ας ξεκινήσουμε να τα ανοίγουμε. Αυτό είναι ένα κακό και ένα δικό μου σκίσιμο από fail άνοιγμα. Και πλέον είναι και λίγο δισεύρετο αυτό, δηλαδή κάπου θες σίγουρα πάνω από 50-60 ευρώ για να το φέρει κάποιος σε Ελλάδα, είτε από eBay είτε από κάποιο αμερικάνικο group. Εγώ τότε είχα φέρει όλο το κουτί, το πρώτο Marvel Collector Corps και βγει από Αμερική. Και είχαμε δει, το είχαμε κάνει και unboxing όλο το κουτί. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Βασικά, εντάξει, αφού βγαίνει έτσι το καινούριο, από ό,τι βλέπω έχει πιο καινούριο κλείσιμο. Τη φέτα που είναι διπλή, το κλείνει και από τις δύο μεριές. Ας ανοίξουμε όμως και το καινούριο προσεκτικά. Από πάνω δεν θα ανοίξει και πολύ εύκολα, οπότε θα δοκιμάσω από κάτω που φαίνεται ήδη λίγο. Ναι, εδώ ας πούμε τα εξάιντσα και τα πιο μεγάλα έχουν αυτό το θέμα. Σιγά σιγά όσο περνάει καιρό, τα κουτιά τους αρχίζουν να χαλάνε, έστω να τσαλακώνονται λίγο. Αυτόν δεν θα μπορέσουμε να τον τραβήξουμε, οπότε θα τον βγάλουμε κάπως έτσι. Έχει το πιο καινούριο κλείσιμο, ας πούμε, που έχει δύο φέτες για να προστατεύεται καλύτερα. Δύο φέτες πλαστικού, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός, δεν λέω όμορφο, αλλά σε σχέση με το παλιό, εντάξει, και στο χρώμα του και σε αυτά, θα δείτε ευθύς αμέσως τι εννοώ και γιατί. Λοιπόν, τώρα νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να συγκρίνουμε. Καταρχήν το χρώμα του. Αυτός το παλιό έχει πιο πολύ μεταλλική βαφή, ενώ αυτό έχει πιο ματ βαφή. Μετά το κεφάλι του είναι πιο μικρό και εδώ, εντάξει, το bobble του είναι bobblehead, απλά λογικά είναι πολύ σφιγμένο το κεφάλι. Εντάξει, αυτά είναι χαζά της Funko. Μετά, τώρα σε σχέση με τη δουλειά τους, αυτός είναι πόσο πιο προσεγμένος είναι. Πέρα από το ότι, εντάξει, και η παλιά στολή, το παλιό Hulkbuster από το Avengers Age of Ultron μου άρεσε πιο πολύ σε σχέση με το καινούριο Hulkbuster και στην ταινία. Αλλά όπως βλέπω και τους δύο, αυτός είναι και πιο γομάρι, πιο στιβαρός και είναι και πιο βαρύς. Εννοείται, εντάξει, έγινε πολύ πιο βαρύς το παλιό σε σχέση με το καινούριο. Λοιπόν, και από πίσω, αυτός έχει και αρκετά λαθάκια. Δεν ξέρω, ίσως δεν έπεσε τόσο ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ότι είναι common, πιο common pop, ας πούμε. Εδώ έχει ένα λαθάκι. Μετά εδώ, ξέρεις, έχει ξεφύγει λίγο χρώμα. Και εδώ πάνω. Γενικά η δουλειά του δεν είναι τόσο καλή σε σχέση με τον παλιό. Μετά αυτές οι πιο μικρολεπτομέρειες, ας πούμε, κοιτάξτε πόσο πιο μικρή λεπτοδουλειά έχει ακόμα και εδώ κάτω παλιό σε σχέση με τον καινούριο. Εντάξει, αλλάζουν και στολές, γιατί είναι και στολές διαφορετικές εννοείται, αλλά δεν ξέρω, παλιός για μένα είναι το πιο όμορφο pop που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Κοιτάξτε εδώ, στα πόδια του, εντάξει, και στα πόδια τη διαφορά, αυτός έχει πολύ πιο μεγάλα πόδια, γενικά αυτός είναι και πιο ψηλός και αυτά, αλλά δεν ξέρω. Πολύ κακή δουλειά, ρε γαμώτο. Πάρα πολύ κακή δουλειά έχει κάνει η Funko σε αυτόν. Λοιπόν, μετά μπορούμε να δούμε λίγο από μπροστά αυτό που λέω. Πάλι κοιτάξτε εδώ μέσα. Σε σχέση με τον παλιό, που ο παλιός αυτές οι βίδες εδώ, αυτά εδώ, ξέρω εγώ έτσι, πόσο πιο προσεγμένη δουλειά έχει σε σχέση με τον καινούριο και στα πόδια του, αλλά και η βαφή του είναι αυτή που κάνει την τεράστια διαφορά. Η τόσο προσεγμένη βαφή και στα χέρια του σε σχέση με τον καινούριο. Ο καινούριος από την αρχή που το είδα από το κεφάλι και μόνο ακόμα δεν μ' άρεσε καθόλου. Τα μάτια του έτσι τελείως άσπρα, ενώ στον παλιό ακόμα και στα μάτια πόσο πιο προσεγμένη δουλειά έχει. Έχει αυτή τη μαύρη γραμμή έτσι γύρω γύρω, ας πούμε. Και πολύ μικρό κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί τόσο μικρό κεφάλι. Αλλά γενικά ο καινούριος Hulkbuster δεν μου άρεσε και σαν στολή και στο Infinity War σε σχέση με το παλιό Hulkbuster που ήταν πολύ πιο γομάρι. Και εδώ και τα χέρια του, και τα χέρια του είναι πολύ πιο μεγάλα. Μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές στολές. Έτσι. Και αυτό είναι βασικό. Αλλά στη δουλειά του αυτός. Εδώ έχει ξεφύγει λίγο έτσι. Εντάξει.
έχουν κάνει χαζομάρες. Μιλάμε για δύο διαφορετικές στολές, αλλά παρόλα αυτά, άμα τα συγκρίνεις και τα δύο, έχουμε η μάχη των Hulkbuster. Αυτό μπορεί να κάτσει πάρα πολύ ωραία και σαν thumbnail. Παιδιά, γράψτε μου και εσείς κάτω τις απόψεις σας. Όχι, ξέρω, εμένα ο παλιός μου αρέσει πολύ περισσότερο. Και πιο μεγάλο, πιο στιβαρό κομμάτι, και πιο χοντρός, ας πούμε, πιο στιβαρά τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι του. Βασικά, όχι, τα πόδια αυτού νου είναι πιο στιβαρά. Εδώ γενικά είναι λίγο πιο χοντροκομμένο και η στάση του ακόμα καλύτερη. Έτσι έχει πιο έτοιμο πόλεμο πόζ, ενώ αυτό πιο απλό πόζ, απλά κάθε πάνω. Εντάξει, εδώ οδηγούσε και ο Bruce Banner. Ίσως παίζει και αυτό ένα ρόλο, δεν οδηγούσε ο ίδιος ο Iron Man. Και αυτά εδώ όπως ήταν τα πόδια του, όχι, όχι, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν ξέρω, το καινούριο μέτριο. Δεν λέω ότι δεν το έβαλα. Το έβαλα στη συλλογή μου, εννοείται και μου αρέσει πάρα πολύ. Και για όποιον δεν έχει το Hulkbuster το παλιό, είναι μια ωραία προσθήκη το καινούριο. Αλλά παιδιά, για όποιον μπορεί να πάρει το παλιό, εντάξει, αξίζει. Και εδώ ακόμα τα χέρια του εδώ πάνε μονοκόμματα, ενώ εδώ σπάν και φαίνεται και το υδραυλικό του σύστημα, ενώ εδώ ας πούμε απλά βάλανε έτσι ένα άσπρο. Και εδώ αυτή η διαφορά σε σχέση με εδώ, εντάξει, όχι, το χρώμα του έχει ξεφύγει και εδώ, εντάξει, πολύ κακή δουλειά. Ενώ εδώ τα χρυσά του δεν έχουν φύγει πουθενά πάνω στο κόκκινο, ας πούμε, ή κόκκινο πάνω στο χρυσό. Τι να πω. Όχι, εντάξει, έχουν αρκετές διαφορές, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο παλιός, παιδιά. Δείτε τα κι εσείς, γράψτε και κάτω στα σχόλια ποιο προτιμάτε. Αλλά όχι, εγώ είμαι καθαρά πιο πολύ προς το παλιό. Αυτό ήταν και το λίγο πιο διαφορετικό βίντεο. Ας πούμε αυτή η μάχη σε εισαγωγικά αυτών των δύο αγαπημένων Funko Pop, δύο Hulkbuster που έχει γίνει και πολύ μεγάλος δώρος, ειδικά για το καινούριο. Το πρώτο wave, ειδικά μόλις ήρθε στην Ελλάδα, εξαφανίστηκε από παντού. Πλέον μπορείτε να τον βρείτε όμως, έχει ξαναγίνει restock. Και αυτό τώρα κάπου στα 20 κάτι περίπου εκεί, ως ένα oversized pop κάπου στις 6 inches όπου είναι. Και τα χέρια του, όχι, όσο τους κοιτάω βρίσκω λάθη. Αυτά παιδάκια μου, είδε και στο βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, ξερομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.